Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράσι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Περνώντας από δάξω κάποια κυρία και λέει, μα τι κάνει αυτή η κοπέλα και κρατιέται έτσι. Έχω ένα μυστικό. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? Η αλήθεια, που η Ρούλα κοιτάει κατάματα την κάμερα και τη μοιράζεται. Και ο κόσμος της το ανταποδίδει με μια τεράστια αγκαλιά αγάπης. Put the blame on me, boy. Και σε αυτή την πρεμιέρα οι τηλεθεατές ήταν εκεί για το κορίτσι τους, τη δική τους Ρούλα. Και κύριοι, η μία και μοναδική Ρούλα Κορομιλά! Καλώς ήρθατε στο Μπράβο! Σας καλωσορίζουμε στο Έψιλον. Κάμερα του Αποκαλυπτικά, ο Σωτήρης Καραμέντζας και ο Παντελής Νασόπουλος βρέθηκαν backstage στο Μπράβο Ρούλα. Ένα ζωντανό πάρτι μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες. Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι με την κάμερα του Αποκαλυπτικά αποκλειστικά στο μεγαλύτερο show της ελληνικής τηλεόρασης. Μπράβο Ρούλα, σε ένα συγκλονιστικό σκηνικό, τελευταία τεχνολογία τα πάντα. Είμαστε στις πρόβες, όπως μπορείτε να δείτε. Είμαστε με τρυπώσει, θα έλεγα, σε μια πρόβα της Ελένης Φουρέιρα. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, όλη η τεχνική είναι έτοιμη, γιατί σε ελάχιστα λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το Μπράβο Ρούλα. Η Ρούλα Κορομίλα επέστρεψε στις οθόνες σας μέσα από το Έψιλον. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λιγάκι. Δεν είμαι πια όπως παλιά ο άνθρωπος σου. Δεν περισσεύει ούτε γέλιο ούτε δάκρυ. Μονάχα κάτι πράγματα σου σε μια ανακρή. Ξέρω δυο μάτια γαλανά. Το αρχικό άγχος γρήγορα ξεπεράστηκε και η Ρούλα επέστρεψε, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δίπλα της, τη Λοβάτης, με ολύμπια ψυχραιμία και χαμόγελο, ο Βαγγέλης Περής, που φρόντιζε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Στα παρασκήνια χτυπούσε η καρδιά του σόου, πυρετώδης προετοιμασίες για ένα λαμπερό αποτέλεσμα που δικαίωσε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά. Μια ολοζώντανη ανάσα αισιοδοξίας κάθε Σάββατο στις 9 παρατέταρτο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τα Χανιά. Και τώρα λοιπόν θα πάμε στην Καλαμάτα. Οι φίλοι της Ρούλας ήταν εκεί για να της δώσουν τη θετική τους ενέργεια σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Σήμερα έχω την τιμή και την τύχη
να παρουσιάσω μια γυναίκα που εμφανίστηκε με το ραβδί της, άλλαξε τη ζωή μου και από τότε έγινε η καλή μου νεράιδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το κορίτσι μου, τη λατρεύω. Είναι η νεράιδα μου, το έχω πολλές φορές, αλλά είναι για μένα είναι η οικογένειά μου. Οφείλω να είμαι κοντά της. Παρακαλώ, την κυρία Μελέτη. Παρακαλώ. Δεν μπορούσα να μην έρθω, διότι όταν μου έκανε την πρόταση, πέταγα από τη χαρά μου σαν χαζό. Είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα. Από εκεί και έπειτα το θέμα είναι να καλύπτει και την ίδια, να είναι ευτυχισμένη η ίδια, γερή και δυνατή πάνω απ' όλα. Ελένη Φουρέιρα! Στο Θεό με πάει όταν με ακουμπάει όπως η αδερφή, ό,τι κι αν μου πει μου πάει. Νιώθω πολύ ωραία, την ευχαριστώ πάρα πολύ που με επέλεξε να είμαι στην πρώτη εκπομπή. Είναι φανταστική αυτό που έχουν κάνει, είναι φανταστικό. Συγχαρητήρια σε όλους. First of all, καλησπέρα Ρούλα. Καλησπέρα Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα και στο μπράβο της Ρούλας. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ. My love, diamond rings and Chevrolet. My love, no more tears and no regret. Η Ρούλα Κορμιλά επέστρεψε και τα Σαββατόβραδά μας άλλαξαν. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στο γλυκό κορίτσι? Κανείς είναι η απάντηση. Τα καλύτερα έρχονται.